Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στον κλάδο του τουρισμού και των επαγγελματιών που ασχολούνται με αυτόν και στην περιοχή της Κόνιτσας για την επισκεψιμότητα τις ημέρες των εορτών. Όπως και στις άλλες περιοχές και τους ορεινούς προορισμούς, έτσι και στην Κόνιτσα, η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλήμματα έφτασε το 100%, ενώ πολλοί ήταν και οι επισκέπτες που βρέθηκαν στην περιοχή Αυθημερών. Αντίστοιχα, θετικές καταγράφονται οι πληρότητες μέσω των κρατήσεων και για την πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανδρέα Παπασπύρου. Η Κόνιτσα, όπως ξέρετε, είναι μια κριτική περιοχή που ωστόσο έχει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να, με κατάλληλη αξιοποίησή τους να βοηθήσουν πολύ στην ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα. Όπως είναι το περιβάλλον, τα θρησκευτικά μνημεία, τα αρχιτεκτονικά μνημεία κτλ. Αυτή την προσπάθεια καταβάλουμε σε τρόπο ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της περιοχής. Θα ήθελα να σας πω ότι φέτος, ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα, η επισκεψιμότητα ήταν πολύ μεγάλη, η πληρότητα 100% στις ξενοδοχειακές μονάδες και στους ξενώνες. Υπήρχε κίνηση στην πόλη και ελπίζουμε και στις επόμενες γιορτές να έχουμε την ίδια κίνηση. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τους επαγγελματίες και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ο καιρός, όπως ξέρετε, πάντα δημιουργεί ορισμένα προβλήματα. Ευτυχώς όμως στο τρίμερο των εορτών δεν είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε κάτι ζημιές στη Βασιλίτσα, όπως και παλιότερα είχαμε πολύ σοβαρότερες ζημιές στη Λαγκάδα και σε άλλες περιοχές του Δήμου. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, αυτό το τριήμερο ο καιρός κύλησε καλά και βοήθησε πάρα πολύ στο να περάσουν και οι επισκέπτες της πόλης μας όμορφα. Ο Δήμος πάντα προσπαθεί να λάβει τα μέτρα σε τρόπο ώστε να έχει την ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που προκύπτουν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε, ως μικρός Δήμος έχει μικρές δυνατότητες. Πιστεύω ότι αυτό το μειονέκτημα το αντισταθμίζουμε με την καλή συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Επίρου και με την βοήθεια που πάντα όταν ζητήσουμε μας παρέχει η Περιφέρεια.